αλλά νομίζω το δικαιούστε. Έκανα μία κρίση από το απόγευμα όταν έβρεχε. Δηλαδή το συζήτησα εκεί με τους αδελφούς πατέρες ότι λέγω σήμερα δεν θα έχουμε κόσμο διότι πρώτα γιατί βρέχει. Δεύτερον, διότι, ακούστε αυτό το δεύτερον, διότι οι άνθρωποι μένουν πολλές φορές σε ένα πρώτο επίπεδο που είναι η περιέργεια. Την περιέργεια την έλυσαν, την ικανοποίησαν, ότι το Άγιο Ποτήριο δεν είναι πηγή μολύνσεως. Τώρα για την ουσία του μυστηρίου δεν έχει και πολύ σημασία. Αλλά ήρθατε αγαπητοί μου και αυτό προδίδει, φανερώνει ότι ενδιαφέρεστε για το βάθος ενός πράγματος. Πέστε μου τώρα σας παρακαλώ, μπορώ να μην επενέσω? Η παρουσία σας πάλι εκεί ορθίους και λοιπά, η παρουσία σας αυτοδείχθηκε από εκεί πίσω. Λοιπόν αγαπητοί, ειλικρινά σας λέγω ότι χαίρομαι, πολύ χαίρομαι, γιατί ήδη ξεπεράσατε την περιοχή μιας απλής περιεργίας και θέλετε να μπαίνετε βαθύτερα στο νόημα του περιεχομένου της πίστεώς μας. Και εύχομαι αυτό ο Θεός να το αυξάνει και να το αυξάνει μέχρι μαρτυρία, αν χρειαστεί. Το θέμα μας σε μία δευτέρα ομιλία αναφέρεται πάντοτε στο ότι το Άγιο Ποτήριο, κατά την αντίληψη ενός κυρίου βουλευτού, αν είναι πηγή μολυσματική, είδαμε ότι δεν είναι, ότι έρχεται και αυτός ο Ιατρικός Σύλλογος των Αθηνών, μάλιστα προσετέθη και η Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων, η οποία μόλις λίγο πριν φύγω το διάβαζα αυτό, που έχει πολλά μέλη ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, να βεβαιώσουν ότι ουδέποτε παρουσιάστηκε στην ιατρική βιβλιογραφία ασθένεια που να προήλθε από το Άγιο Ποτήριο. Αν μου πείτε για μια στιγμή και πώς μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, θα σας απαντούσα. Εάν πάνε 50 άνθρωποι σε ένα ζαχαροπλαστείο να φάνε κάποια πάστα ή που παίρνουν κάποιες πάστες που πάνε σε ένα γάμο, βαφτίσια κτλ. Και πράγματι εκεί υπάρχει κάτι πάνω στο νοσοκομείο. Πάνω στο νοσοκομείο. Έτσι και εδώ αγαπητοί μου, αν υπήρχε μολυσματικότητα, θα έγινε το ομαδική αυτή η μολυσματικότητα. Αλλά ομαδική μολυσματικότητα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ουδέποτε παρατηρήθη. Τη Μεγάλη Πέμπτη πάρτε, Χριστούγεννα, Πάσχα, που κοινωνούν τόσοι και τόσοι, αν υποτεθεί ότι ο πρώτος ήταν συμφιλιδικός, δεν θα έπρεπε να εμφανιστεί το φαινόμενο της συμφιλίδος και σε μικρά παιδιά ακόμα κατά έναν λιμώδη τρόπο? Παρετηρήθη ποτέ? Ποτέ. Ωστόσο τα είδαμε αυτά την περασμένη φορά και τώρα, όπως είχαμε πει, θα δούμε την ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ήδη μερικά πράγματα είχαμε ξεκινήσει από την περασμένη φορά. Η κατανόηση της ουσίας του μυστηρίου βρίσκεται στην ορθή και την πλήρη κατανόηση των λόγων του Κυρίου που αναφέρονται στην ίδρυση του μυστηρίου. Ο Κύριος είπε, όπως μας το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του 11,27, λάβετε, φάγετε, πάρτε, φάτε, τούτο εστί το σώμα. Πήρε το ψωμί, λέγει ο Κύριος, το σπάσε, το κόψε, το σπάσε, δεν το κόψε με μαχαίρι,
αυτό είναι το σώμα μου. Πίεται εξ αυτού πάντες, πήρε το ποτήρι μετά και είπε, είχε μέσα κρασί, πιείτε από αυτό όλοι, τούτο γαρεστεί το αίμα μου, γιατί αυτό είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε, συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής, ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση. Κανείς άλλος, αγαπητοί μου, εκτός των μαθητών του Κυρίου, δεν ήταν σε θέση να κατανοήσει καλύτερα αυτούς τους λόγους του Κυρίου, τους ιδρυτικούς του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας για την ουσία του μυστηρίου βρίσκεται στην αντίληψη της Αποστολικής Εκκλησίας. Πώς κατενόησε το μυστήριο η Αποστολική Εκκλησία, δηλαδή οι μαθητές του Χριστού πώς κατενόησαν το μυστήριο? Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου, εγώ πήρε λέει από τον Κύριον, ο και παρέδωκα ημίν. Σημειώσατε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν είναι Απόστολος δευτέρας σειράς. Βεβαίως δεν ανήκει εις τον κύκλο των 12, διότι πολύ αργότερα, όχι πάρα πολύ αργότερα, ο Απόστολος Παύλος έγινε ο 13ος μαθητής. Αλλά υπεραμείνεται του εαυτού του Απόστολος Παύλος ότι δεν είναι δευτέρας σειράς Απόστολος, διότι τότε τα συγγράμματά του, οι επιστολές του, δεν θα είχαν το κύρος των επιστολών και των συγγραμμάτων. Συγγράμματα τα λέει ο Ιουστίνος, των Αποστόλων της πρώτης σειράς. Αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό το θέμα είναι. Ο Απόστολος Παύλος επήρε βεβαίως και από την Εκκλησία ό,τι επήρε, αλλά κυρίως από τον Χριστό. Θυμηθείτε, κατευθείαν από τον Χριστό. Θυμηθείτε όταν ο Κύριος ομιλεί στον Ανανία στην Δαμασκό και του λέγει, εσύ μόνο θα τον βαπτίσεις, εγώ θα τον διδάξω, θα του πω τα παρακάτω. Ώστε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος δεν πήρε πληροφορίες του περιεχομένου της πίστεως από τους άλλους μαθητάς. Ωστόσο όμως, οπωσδήποτε ζει την παράδοση της Εκκλησίας, η οποία αναμφισβήτητα και φυσικότατα εναρμονίζεται σε εκείνα που έπαιρνε από τον Κύριον, διότι ο Κύριος είναι το ίδιο πρόσωπο ή αυτή πηγή που παρέδωκε τόσο εις τους μαθητάς του όσο και στον Απόστολο Παύλο τα ίδια. Γι' αυτό λέγει, εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου, ο και παρέδωκα ημίν. Πήρα και έδωσα, πήρα και έδωσα. Παράδοσης ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή ή παρεδίδωτο έλαβεν άρτον και ευχαριστή σας, έκλασε και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα. Επήρε λέει άρτον και τον έσπασε, τον μοίρασε και είπε, αυτό είναι το σώμα μου. Το ρήμα κλάω κλώ. Ο άοριστος έκλασε, κλάω κλώ. Ο Κύριος δεν χρησιμοποίησε μαχαίρι δηλαδή. Όταν κόψω το ψωμί με το μαχαίρι χρησιμοποιούμε το ρήμα κόπτο. Όταν χρησιμοποιούμε το στραμπούλιγμα του ψωμιού, όταν με τα φυσικά μας χέρια σπάσουμε το ψωμί, το κόβουμε όπως ακριβώς καμιά φορά όταν βγαίνει από το φούρνο ή το αγοράσαμε φρέσκο ή έχουμε φούρνο στο σπίτι και βγαίνει εκείνο το φρέσκο το καρβέλι, δεν χρησιμοποιούμε ψωμί, μαχαίρι, αλλά σπάζουμε με το χέρι. Ήταν τόσο ωραίες οι γωγές γύρω του και το τρώμε. Αυτό δεν λέμε κόπτο, αλλά λέμε κλάω κλώ. Σπάζω το ψωμί. Αυτό θα πει κλάω κλώ, κλάσμα, κλάσεις. Βλέπετε, που θα πει κομμάτι, κομμάτι σπασμένο. Έτσι, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης
έγραφε το Ευαγγέλιο του στα τέλη του πρώτου αιώνος, είναι ο τελευταίος επιζών Απόστολος, και κατεχώρησε το Ευαγγέλιο του εκείνη την περικοπή που ο Χριστός διαλέγεται με τους Καπερναΐτας περί της φύσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, είναι στο έκτον κεφάλαιο στους στίχους 51-55. Ζούσε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τόσο τα λόγια του Κυρίου περί του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όσο και την αποστολική εκκλησιαστική παράδοση. Διότι πια έγινε παράδοση, παρεδόθη στην Εκκλησία. Ζούσε λοιπόν ο Απόστολος την παράδοση του Χριστού και την παράδοση της Εκκλησίας, που ήταν η παράδοση του Χριστού. Η Εκκλησία λοιπόν, πέρα από τους Αποστόλους, κατενόησε τον μυστήριον όπως το κατενόησαν οι μαθητές. Και οι μαθητές το κατενόησαν όπως ο Κύριος το είπε. Θέλετε να το δείτε? Όταν ο Κύριος ομίλει περί του μυστηρίου του εκεί στους Καπερναΐτας και είπε, εάν δεν φάτε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν μπορείτε να έχετε ζωή αιώνιον, διότι οι Καπερναΐτες τον αναζήτουν επειδή χόρτασαν ως πεντακισχύλοι στην έρημο που φάγανε τα ψάρια και το ψωμί, τον αναζήτουν, και ο Κύριος είπε, μην αναζητάτε την βρόσιν, την χαμένην, την απολυμένην, αλλά την μένουσαν. Και ποια είναι αυτή η βρόση? Βρόση θα πει φαγητό. Ποια είναι αυτή η βρόση, σε ρωτούν αυτοί, που μένει, δηλαδή που τρως και δεν ξαναπεινάς, που διατηρείται και διατηρείσαι? Λέγει, η σάρκα μου, η σάρκα σου, η σάρκα σου, η σάρκα σου. Εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή αιώνια. Τη σάρκα του. Τρώμαξαν οι Καπερναΐτες και είπαν, τις δύνατε αυτού ακούει? Ποιος μπορεί να ακούει τέτοια τρελά πράγματα? Τη σάρκα του. Και γύρισαν κάνοντας μεταβολή και έφυγαν. Ο Κύριος δεν τους εσταμάτησε να τους πει, ελάτε εδώ άνθρωποι, δεν με καταλάβατε. Ήθελα να πω ότι ξέρετε ότι κατά τυπολογικών τρόπων θα φάτε τη σάρκα μου και θα πείτε το αίμα μου, ή κατά αλληγορικών τρόπων θα φάτε τη σάρκα μου και θα πείτε το αίμα μου. Δεν έκανε τίποτα από αυτά ο Κύριος, διότι μιλούσε οντολογικά, ούτε τυπολογικά ούτε αλληγορικά. Γι' αυτό και για να τονίσει ο Κύριος ότι οντολογικά ομιλεί και ότι επιμένει και ότι αυτή είναι η πραγματικότητα της ουσίας του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, στρέφεται και προς τους 12 μαθητάς του και τους λέγει εκείνο των λόγων, μήτι και εμείς θέλετε οι πάγιν, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Διότι αυτό που είπα, αυτό είναι. Αυτός που θα φάει τη σάρκα μου και θα πει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιον. Και η γάρ σάρξ μου, λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αληθώς εστίν βρόσεις, το δε αίμα μου αληθώς εστίν πόσεις. Η σάρκα μου πράγματι τρώγεται και το αίμα μου πράγματι πίνεται. Που σημαίνει ότι το πράγμα ανήκει σε μυστήριο, που σημαίνει όπως τρώμε το ψωμί και πίνουμε το κρασί, αλλά ότι δεν είναι ψωμί και δεν είναι κρασί, αλλά είναι πραγματικά κατά οντολογικών τρόπων, όχι τυπολογικών, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω πως το κατανοεί η Εκκλησία, ούτε αλληγορικών, είναι πραγματικά το σώμα μου και το αίμα μου. Αυτή είναι η ουσία, αγαπητοί μου, του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι όπως σας είπα, κατανοήθη η ουσία του μυστηρίου σαν το αληθινό σώμα και το αληθινό αίμα του Χριστού υπό τα είδη του άρτου και του ινού μυστηριακά. Ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων τον 17ο αιώνα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους Προτεστάντες, έκανε μία ομολογία. Η ομολογία του εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, επειδή το αθετούσαν το μυστήριο όπως είναι γνωστό, οι Προτεστάντες το αθετούσαν,
Εξάλλου τα πέταξαν και τι κράτησαν οι Προτεστάντες. Πετώντας την ιεροσύνη δεν έχουν την Εκκλησία. Άρα δεν έχουν το μυστήριο της Ευχαριστίας. Διότι η ιεροσύνη είναι εκείνη η οποία διατηρεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή το μυστήριο της Εκκλησίας, δηλαδή το μυστήριο του σώματος του Χριστού. Η οποία η ιεροσύνη πάλι ξεκινάει από το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό το λόγο είναι το μόνο μυστήριο που δεν μπορεί να γίνει έξω από τη Θεία Λειτουργία. Τελείται το μυστήριο της ιεροσύνης μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μην το ξεχνάμε. Αν δεν έχουμε ιεροσύνη, δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Όλα πέφτουν στο κενό. Και οι Προτεστάντες μη έχοντες ιεροσύνη, όλα πέφτουν στο κενό. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Έτσι ο Δοσήθειος Ιεροσολύμων, αγαπητοί μου, ξεκινάει για να κάνει μία νομολογία. Είναι υπέροχη, ειδικά στον τομέα της Θείας Ευχαριστίας, που μας περιγράφει τα πράγματα κατά έναν πολύ πολύ ρεαλιστικό τρόπο. Ακούστε. Τούτου, δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, εν τη ιερουργία πιστεύομεν παρήνε τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Κατά την ιερουργία λέγει, πιστεύομαι ότι είναι παρήνε, του παρήμη, ότι είναι παρόν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Πώς είναι παρόν, τι είναι τρόπο ο Χριστός είναι παρόν, διότι και τώρα είναι παρόν ο Χριστός αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, όπου είναι δύο και τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ. Τι είναι λοιπόν τρόπο είναι ο Χριστός παρόν? Ακούστε. Ουτυπικός, λέει ο Άγιος, ο Δοσήθειος Ιεροσολύμων. Όχι τυπικά. Ουδικονικός, ούτε εικονικά. Ουδέ χάρη τη υπερβαλούση, ούτε από μία υπερβάλλουσα χάρη ως εν της λυπής μυστηρίης, όπως τα λοιπά μυστήρια που έχουμε μία υπερβάλλουσαν χάρη του Χριστού. Ουδέ κατά μόνην παρουσία, ούτε με μόνη απλή παρουσία, όπως τα λέγαμε ο Χριστός είναι παρόν και εδώ στη σύναξή μας, ούτε με αυτόν τον τρόπον, καθώς την εις των πατέρων η ρήκαση περί του βαπτίσματος, όπως μερικοί πατέρες είπαν για την παρουσία του Χριστού στο βάπτισμα. Ουδέ κατ' εναρτισμόν, ακούστε αυτή τη λέξη εναρτισμός, ώστε ενούστε την θεότητα του λόγου το προκειμένο της ευχαριστίας άρτο υποστατικός, καθώς η απολουθήρου λίαν αμαθός και αθλίως δοξάζουση πιστεύουνε, όπως οι Προτεστάντες. Τι είναι ο εναρτισμός? Είναι η συνύπαρξη του Κυρίου στον άρτο και εις τον ίνον. Δηλαδή τρόπον τινά, σαν να μπαίνει ο Χριστός μέσα στον άρτο. Προσέξτε με, αυτό θα πει εναρτισμός, εναρτισμός. Σαν να μπαίνει, ότι είναι κρυμμένος τρόπον τινά, εκεί ο Χριστός. Αλλά εάν είναι κρυμμένος, μπορεί να βγει κιόλας. Μπαίνει, φεύγει. Γι' αυτό οι ταλέποροι Προτεστάντες λέγουν ότι αυτά όλα είναι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των ανυπάρκτου λειτουργίας. Τέλος πάντων, να τους ελεήσει ο Θεός. Ότι μετά ο Χριστός φεύγει. Γι' αυτό και ότι περισσεύσει, το χύνουν στον αεροχήτη. Ό,τι περισσεύσει. Γιατί ο Χριστός έχει μια παρουσία εκεί. Τέλειωσε, μετά είναι περιττό κάθε τι άλλο. Φεύγει ο Χριστός. Όχι, λέγει, όχι. Προσέξτε, θα παραλάβω, ούτε τυπικά ούτε εικονικά, λυπάμαι που δεν μπορώ να σας τα αναλύσω πιο πολύ. Ούτε τυπικά ούτε εικονικά, ούτε από υπερβάλλουσα χάρη, ούτε με μόνη παρουσία, ούτε κατεναρτισμόν. Αλλά αληθώς και πραγματικός. Ο άρτος γίνεται πραγματικά σώμα Χριστού και ο ίνος γίνεται πραγματικά αίμα Χριστού, ώστε μετά τον αγιασμόν του άρτου και του ίνου μεταβάλεσθε, απαρέμφατο, μετουσιούσθε, μεταρρυθμίζεσθε, βάζει τρία παρέμφατα, τρία ρήματα, για να πει αυτό που θέλει. Εκείνο που επικρατεί στην Εκκλησία μας είναι το ρήμα μεταβάλλω.
Υπάρχει στους Λατίνους το μεταστοιχιούστε, αλλά είναι αδόκιμος όρος. Υπάρχει λοιπόν στην Εκκλησία μας το μεταβάλλω. Αυτό το μεταβάλλω, αγαπητοί μου, αυτό το μεταβάλλω είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέμε κατά τη Θεία Λειτουργία μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αφού θα μεταβάλεις με το πνεύμα στο Άγιον τον μεν άρτον τούτον, αποτινόμεθα εις τον Πατέρα, αποτινόμεθα εις τον Πατέρα, τίμιον σώμα του Χριστού σου, και σταυρώνουμε, σφραγίζουμε το δέν το ποτηρίο, τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών πάντα το πνεύμα της του Αγίου. Ο όρος, το ρήμα μεταβάλλω, μεταβαλέστε λοιπόν εδώ, μεταβάλλεστε τον μεν άρτον εις αυτό το αληθές του Κυρίου σώμα. Ποιο σώμα? Θα πρέπει ακόμη να αναρωτιέστε ποιο σώμα. Εδώ είναι το θαυμάσιο, όπως το λέγει ο Δωσίθεος. Όπερ, ποιο σώμα? Όπερ, εκείνο το οποίο εγεννήθη εν Βιθλεέμ εκ της Αη Παρθένου, ευαπτίστη εν Ιορδάνη, έπαθεν, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη, κάθεται εκ δεξιών του Θεού και Πατρός, μέλη ελθύν επί των εφελών του ουρανού. Αυτό το σώμα έχουμε. Είναι συγκλονιστικό. Προσέξτε με, είναι συγκλονιστικό αυτό το σώμα. Αυτό που ελήφθη από τα σπλάχνα της Θεοτόκου, αυτό που έπαθε, που ετάφη, που ανέστη, που είναι στον ουρανό, που θα ξανάρθει. Αυτό το σώμα κοινωνούμε. Θα το πω άλλη μια φορά, είναι συγκλονιστικό. Τον δε ίνον μεταποιήστε και μετουσιούστε, πάλι τα ίδια ρήματα, εις αυτό το αληθές του Κυρίου αίμα, όπερ κρεμαμένου επί του Σταυρού, εχύθη υπέρ της του κόσμου ζωής. Τι ήταν εκείνο που εχύνετο όταν μπήκαν τα καρφιά στο Σταυρό? Αίμα, αυτό το αίμα είναι. Είδατε, ένας φοβερός ρεαλισμός. Γράφει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων εις την τετάρτη του μυσταγωγική κατήχηση. Αυτού ουν αποφυναμένου και υπόντος περί του άρτου. Ποιου? Του Κυρίου. Αυτός απεφύνατο, αυτός το είπε. Τούτο μου εστί το σώμα. Τούτο, ποιο τούτο? Ξέρετε, υπάρχουν, ας πούμε, δύο δείκτικες αντωνυμίες. Είναι το τούτο και το εκείνο. Το τούτο επί κοντινών πραγμάτων και το εκείνο επί μακρινών. Το βουασί και το βουαλά που λένε οι Γάλλοι. Επί κοντινών και επί μακρινών πραγμάτων. Όταν λέει τούτο, δεν λέει εκείνο. Τούτο, δηλαδή αυτό που είναι μπροστά μου. Ποιο? Αυτό που κρατώ στα χέρια μου. Ποιο? Αυτό που τώρα θα σας δώσω. Τι είναι? Το σώμα μου. Αυτό είναι το σώμα μου. Τούτο μου εστί το σώμα. Τις τολμήσει, λέει ο Άγιος Κύριλλος, αμφιβάλλει λοιπόν. Ποιος μπορεί να τολμήσει να αμφιβάλλει? Και αυτού διαβεβαιωσαμένου και ηρικότος, αυτός που είπε και εβεβαίωσε, τούτο μου εστί το αίμα. Τις ενδιάσει ποτέ λέγον μη είναι αυτού αίμα? Ποιος θα έχει τον ενδιασμόν να πει ότι δεν είναι το αίμα του Χριστού? Και λέει ένα ωραίο επιχείρημα ο Άγιος Κύριλλος. Το είδωρ ποτέ εις ίνον οικείο νεύματι μεταβεύλικεν εν Κανά της Γαλιλαίας, και ουκ αξιόπιστος εστίν ίνον εις αίμα μεταβαλών. Εκείνος που κάποτε με ένα νεύμα είπε το νερό να γίνει κρασί στην Κανά, στο γάμο της Κανά, αυτός λέγει δεν είναι αξιόπιστος να μεταβάλει τον ίνον τώρα σε αίμα? Ώστε με τα πάσης πληροφορίες ως σώματος και αίματος μεταλαμβάνομαι Χριστού. Με κάθε πληροφορία. Και ξέρετε τι θα πει πληροφορία? Πληροφορία δεν είναι μόνο αυτό που λέμε στη γλώσσα μας σήμερα πληροφορώ, δηλαδή φέρνω ένα μήνυμα, αλλά και το πληρώ, φέρω εις πληρότητα. Έχουμε δηλαδή πληρότητα αληθείας ότι αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό μεταλαμβάνομαι. Μη πρόσεχε ουν ως ψηλής το άρτο και το ίνο.
Μη λοιπόν προσέχεις ψηλό στο ψι με γιώτα που θα πει γυμνό σκέτος. Μη βλέπεις ότι είναι σκέτο ψωμί και σκέτο κρασί. Εδώ θα ήθελα να έλεγα, είναι σφάλμα να λέμε οι μητέρες τα μικρά παιδάκια ψωμάκι κρασάκι. Σας παρακαλώ, ούτε σαν έκφραση δεν πρέπει να το λέμε αυτό. Μπορείτε να πείτε ούτε Χριστούλης. Ο Χριστός παιδάκι μου, ο Χριστός. Να μπαίνει ο Χριστός στο κύτταρο του παιδιού. Σώμα, γάρ και αίμα, κατά την δεσποτική την χάνει απόφαση. Απόφαση θα πει λόγος. Κατά τον λόγο του Κυρίου είναι το σώμα του και το αίμα του. Η γάρ και η αίσθησή σου τούτο υποβάλλει, αλλά η πίστη σε βεβαιούτο. Αν και η αίσθησή σου σε πληροφορεί ότι είναι κρασί και ψωμί στο στόμα σου, η πίστη σου όμως σε βεβαιώνει. Μη από της γεύσεως κρίνεις το πράγμα, αλλά από της πίστεως πληροφορού αν εν διάστος, αν εν δίωστα από την πίστη λέει να πληροφορείσαι, σώματος και αίματος Χριστού καταξιωθείς. Επάνω σε αυτό, αν και θα επανέλθουμε στο σημείο της γεύσεως, θα σας έλεγα ότι είναι μερικοί που όταν κοινωνούν από μία ευλάβεια προσπαθούν να κάνουν μία αισθητική μεταφορά. Είναι λάθος. Τι θα πει αυτό? Κλείνουν τα μάτια, μεταφέρονται κάπου αλλού, όχι για να νιώσουν τον Χριστό, αλλά να θέλουν να δημιουργήσουν μία ψευδέστηση πολλές φορές στον εαυτό τους, ότι αυτό που κοινωνώ η αίσθησή μου το πληροφορεί σώμα και αίμα Χριστού. Είναι λάθος. Αγαπητοί μου, η αίσθησή μου το λέει ρητός, ότι η γεύση μου λέει είναι κρασί και ψωμί. Αυτό όμως όχι μόνο δεν ενοχλεί, αλλά και ενισχύει τα πράγματα. Ούτε θα πρέπει με κάθε τρόπο εγώ να λέω να πάσα στιγμή, όχι, όχι, κοίταξε να δεις, όχι, η γλώσσα σου λέει ότι τι, όχι, 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 μα, όχι, 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 είναι αίμα, μα. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Ζω μυστήριο. Η αίσθησή μου θα μου πει ότι είναι κρασί και ψωμί, αλλά δεν είναι. Πολύ απλή η απάντηση και το επιχείρημα. Όσοι είδαν τον Ιησού, λέει ο Οριγένης, είδαν έναν άνθρωπο. Όσοι πίστεψαν στον Ιησού, είδαν τον Λόγο. Αυτό είναι όλο. Τον Λόγο του Θεού. Διότι δεν μπορούσε ούτε ο Πιλάτος, ούτε ο Καϊάφος, ούτε η Ιωάννας, ούτε οι Σταυρωτές να δουν τον Υιόν του Θεού. Έβλεπαν έναν άνθρωπο. Τον ίδιο με τον ίδιο τρόπο η αίσθησή μου μου λέει ότι είναι κρασί και ψωμί, αλλά είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό θα το ορίζει την πίστη ο Άγιος Κύριλλος. Δεν πρέπει να περιορίσω την πίστη και να θέλω να μεταφέρω το θέμα από τον χώρο της πίστεως ή στον χώρο της αισθήσεως. Μάλιστα θα λέγαμε απάνω στο σημείο αυτό, η Εκκλησία δεν αναζητά το σώμα και το αίμα του Χριστού στην αίσθηση. Ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης λέει το εξής. Το γράφει, είναι στα απαντά του. Και φαίνεται ότι πολλές φορές συνέβη και συμβαίνει και θα συμβαίνει. Ότι, κοίταξε ιερεύ, λέει, αν ποτέ σου συμβεί και αντιληφθείς ότι μέσα στο Άγιο Ποτήριο, πριν κοινωνείς τον κόσμο, αντιληφθείς ότι είναι αίμα και κρέας, κατά αισθητών τρόπων τώρα, είναι αίμα και κρέας, πρόσεξε, λέγει, πρόσεξε, το επέτρεψε ο Θεός να γίνει, ποιος ξέρει για την απιστία κάποιου, για την απιστία κάποιου. Λοιπόν, δεν θα κοινωνήσεις από αυτό το λαό, αλλά θα πάρεις από τον συντηρημένο Άγιον Άρτον της Μεγάλης Πέμπτης και θα κοινωνήσεις το λαό από εκείνο, που θα είναι πάλι αυτό που λέμε Άρτος, Ίνος, και θα κάνετε θερμή προσευχή να ξαναδώσει πάλι την εικόνα Άρτου και Ίνου μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Αν δεν γίνει εκείνη την ώρα, άστο στην άκρη, με θερμή παράκληση στο Θεό να γίνει αυτό, και μόνο όταν θα ξαναγίνει πάλι στην αίσθηση κρασί και ψωμί μπορείτε να κοινωνήσετε. Αυτή είναι η πράξη της Εκκλησίας μας
όπως μας το λέγει ο Σιμεών Θεσσαλονίκης του 17ου αιώνα. Ακόμη δύο σημεία θα ήθελα να προσέξετε. Είναι η μεταβολή αυτή από κρασί σε ψωμί, σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτή η μεταβολή καταρχάς αναφέρεται σε ό,τι είπαμε. Μεταβάλλεται. Έχουμε από κρασί αίμα, από ψωμί σώμα Χριστού. Αυτό είναι η κατάσταση της μεταβολής. Αυτή η κατάσταση της μεταβολής, το δεύτερο σημείο, στα είδη του άρτου και του ίνου, συντηρείται εις το διηνεκές. Δεν είναι εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι την κάθε στιγμή. Επάνω σε αυτό εξάλλου στηρίζεται, αγαπητοί μου, και ο διατηρημένος Άγιος Άρτος της Μεγάλης Πέμπτης. Εκείνον που παίρνουμε και κοινωνούμε τους ασθενείς, εκείνον που κοινωνούμε τους ανθρώπους σε κάποια έκτακτη περίπτωση, φεύγει τον πόλεμο, γίνεται ένας πόλεμος, έρθω άλλο στην εκκλησία, πάτερ μου να κοινωνήσω, δεν ξέρω θα ζήσω. Τον κοινωνούμε από αυτόν τον Άγιον Άρτον. Όπως τώρα την προηγιασμένη έχουμε τον Αμνών. Σημαίνει ότι διατηρείται η μεταβολή. Όχι μόνο μια στιγμή έγινε η μεταβολή, αλλά και διατηρείται η μεταβολή εις το διηνεκές, σε σώμα και αίμα Χριστού. Η διδασκαλία της μεταβολής, τη λέξη βάζω εντός εισαγωγικών, βρίσκεται διατυπωμένη στην ελληνική γραμματεία των πατέρων της Εκκλησίας μας, πάντοτε με τον ίδιο τρόπο από τον Αποστολικό Πατέρα, τον Άγιο Ιουστίνο, μέχρι σήμερα. Η ιδία διατύπωσης γράφει στην Απολογία του Άγιος Ιουστίνος. Είναι στην πρώτη του Απολογία, παράγραφος 65. Ουγαρ ως κοινών άρτων, ουδέ κοινών πόμα ταύτα λαμβάνομεν. Δεν τα δεχόμεθα, λέγει, σαν κοινό ψωμί και σαν κοινό κρασί, αλλών τρόπων διαλόγου Θεού σαρκοποιηθείς Ιησούς Χριστός ο σωτηριμών και σάρκα και αίμα υπερσωτηρίας ημών έσχεν, ούτω και την διευχής λόγου του παραυτού, εννοείται του προεστώτος, ευχαριστηθείς σαν τροφήν εξής αίμα και σάρκες κατά μεταβολήν τρέφονται ημών εκείνου του σαρκοποιηθέντος Ιησού και σάρκα και αίμα εδιδάχθημεν είναι. Διδαχθήκαμε ότι είναι σάρκα και αίμα. Και επειδή κάτι παρόμοιο λέει και ο Ιερός Δαμασκηνός 7ος αιών πια, γι' αυτό δεν αναλύω τον Άγιο Ιουστίνο, επειδή δυστυχώς και ο χρόνος είναι πολύ λίγος, θα θέλαμε άλλη μία ώρα για αυτά όλα. Αυτός ο άρτος, λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός, και ο ίνος μεταποιούνται εις σώμα και αίμα Θεού. Είδε τον τρόπον, επιζητείς πως γίνεται, αν ερωτήσεις πως γίνεται αυτό, αρκήσει ακούσε ότι δια Πνεύματος Αγίου, όσπερ και εκ της Αγίας Θεοτόκου δια Πνεύματος Αγίου εαυτό και εν εαυτό ο Κύριος σάρκα υπεστήσατο και πλέον ουδέν γινώσκομεν. Τίποτα περισσότερο, αλλά ότι ο Λόγος του Θεού αληθείς εστί. Αυτό που είπε ο Θεός, ο Χριστός, αυτό είναι. Και ενεργής, καθαρός και παντοδύναμος ο δε τρόπος
ανεξερεύνητος. Να σας το εξηγήσω. Όταν λέγει ότι διαπνεύματος Αγίου, πράγματι, τι λέμε στη Θεία Λειτουργία, έτσι προσφερομένηση, σας το είπα προηγουμένως, την λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον, εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Από την όμενη στον Πατέρα, παρακαλούμε να στείλει το πνεύμα του Άγιο πρώτα σε εμάς για να γίνουμε δοχεία δοχής το τι, ό,τι θα αγιαστεί, και μετά εκείνο που θα αγιαστεί να το προσλάβουμε. Και ποιήσον τον μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέντο ποτηρίο τούτο, τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα τί σου το Αγίο που λέγαμε προηγουμένως. Ώστε λοιπόν διαπνεύματος Αγίου. Προσέξτε, πώς έγινε η σύλληψη του Χριστού εις τα σπλάχνα της Θεοτόκου? Διαπνεύματος Αγίου. Ερωτά η Θεοτόκος πώς θα γίνει αυτό. Όχι από μια ορθολογιστική διάθεση, αλλά απλώς ερωτά. Το λέει η ιδία. Επί άνδρα ο γινώσκω, επειδή δεν γνωρίζω άνδρα, πώς θα γίνει αυτό? Και της λέγει ο Αρχάγγελος ότι πνεύμα Άγιον επελεύσε και επισέ και λοιπά. Πνεύμα Άγιον, ώστε το πνεύμα του Άγιον είναι παρόν δια την σάρκωση του Λόγου, όπως ακριβώς είναι παρόν, και αυτό ζητούμε από τον Πατέρα τώρα κατά τη Θεία Λειτουργία, δια την σάρκωση του Λόγου στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μετά τι λέγει εδώ ο Λουκάς, μάλιστα για την Θεοτόκον, πνεύμα Άγιον επελεύσε πισε και δύναμη υψής του επισκιάσεις, θα σε επισκιάσει. Όπως λοιπόν έγινε η σύλληψη από τα σπλάγνα της Θεοτόκου, η σύλληψη, η ανθρωπίνη σύλληψη, η ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου, κατά τον ίδιο τρόπο, πάλι με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, γίνεται η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει, η προσφορά η αυτή εστίν ειν ο Χριστός τις μαθητές έδωκε και ειν νυν οι ιερείς ποιούσι. Αυτό λέγει είναι το ίδιο. Εκείνο που ο Χριστός έδωσε στους μαθητές είναι εκείνο που εργάζονται οι ιερείς εις τους ναούς. Το ίδιο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ουδέν αυτή ελάτων εκείνης. Δεν είναι εκείνη ετούτη που σήμερα κοινωνήσαμε, τελέσαμε τη Θεία Λειτουργία, δεν είναι κάτι κατώτερο από εκείνο που ο Χριστός έδωκε στους μαθητάς του κατά των μυστικών δείπνων? Ότι και ταύτην ουκ άνθρωποι να αγιάζουσιν, αλλά αυτός ο και εκείνη να αγιά σας. Δεν την αγιάζουν άνθρωποι, ο ιερεύς Φερυπή, αλλά δυνάμει της ιεροσύνης. Όπως και τότε ο ίδιος, και τώρα και τότε είναι ο ίδιος που αγιάζει. Όσπερ γάρ τα ρήματα, άπερ ο Θεός εθέξατο, τα αυτά μένειν, άπερ ο ιερεύς και νυν λέγει. Ούτω και η προσφορά η αυτή εστίν. Τα ίδια λόγια, ό,τι είπε ο Χριστός. Και ο Χριστός είπε αυτό θα κάνετε. Και αφού είπε τούτο ποιείτε, εις την εμήν ανάμνηση και λοιπά, αυτό θα το κάνετε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι θα γίνεται η Θεία Λειτουργία έως ότου ξανάρθει ο Χριστός επάνω στη γη. Συνεπώς, ο Κύριος είπε ότι δύναται να επαναλαμβάνεται αυτό δυνάμει της ιεροσύνης. Και αυτό είναι πάλι στα λόγια του Χριστού. Με πολύ πολύ λίγα λόγια και με πολύ πολύ σύντομο τρόπο, αγαπητοί μου, είδαμε ποια είναι η ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Είναι συγκλονιστική. Είναι συγκλονιστική η περίπτωση. Το ποιον έχουμε, γι' αυτό όταν καταλαβαίνουμε, νιώθουμε ποιον έχουμε, ποιον κοινωνούμε, με ποιον γινόμεθα κοινωνεί, μας πιάνει πράγματι φρίκη. Γι' αυτό λέγονται φρικώδη μυστηρία. Όχι με την έννοια την τρέχουσα φρικώδη, αλλά με την έννοια ότι καταλαμβάνει τον άνθρωπο φρίκη, δέος. Ποιος είμαι εγώ και τι δέχομαι. Μένει τώρα να δούμε την ιστορία του τρόπου μετοχής στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αφού είδαμε την ουσία όπως την είδαμε, επόμενον είναι να καταβάλλεται και μια ιδιαίτερα φροντίδα και προσοχή, να μην σημειωθεί καμία ζημία, τη λέξη τη βάζω εντός αγωγικών, ζημία κατά την Θεία Μετάδοση.
Διότι αφού είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, τι είναι τρόπο θα πάρω τώρα εγώ το σώμα και το αίμα του Χριστού για να μην γίνει κάποια ζημία? Έτσι έχουμε οπωσδήποτε σε αυτήν την μετάδοση, θα το είδετε εξάλλου, μια μικρή εξέλιξη. Πάντως όμως αυτή η εξέλιξη που σημειώθηκε μέσα στην Εκκλησία μας ποτέ δεν είχε το κριτήριο να μην μεταδοθούν αρρώστιες, αλλά απλώς για να αποφευθεί μια ζημία. Άρα λοιπόν το κριτήριο είναι τεχνικών και όχι υπόθεσης μολυσματική. Εξάλλου μην ξεχνάμε τα μικρόβια και ιοί, δηλαδή περάσαμε στη λαβίδα, αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε για το θέμα της λαβίδας. Από την αρχή δεν υπήρχε η λαβίδα. Αλλά αν λογαριάσετε ότι η λαβίδα ανά πάσα στιγμή βυθίζεται στο Άγιο Ποτήριο, θα μπορούσε να είχε γίνει, δεν λύει το πρόβλημα μια τυχόν μολυσματικότητος. Δεν το λύει, αντιθέτως, το επιδεινώνει. Άρα οι πατέρες όταν καθιέρωσαν την λαβίδα, δεν σκέφτηκαν θέμα μολυσματικότητος. Τα μικρόβια και η ιοί, ο ιός, γιώτα, γιώτα όμικρον, η ιοί, ασφαλώς δεν ήσαν γνωστά στην αρχαιότητα. Είχε όμως παρατηρηθεί εις τους αρχαίους η μετάδοση κυρίως λοιμωδών νοσημάτων και ασθενειών δια της επαφής. Έτσι θα λέγαμε σε μια επιδημία πανόλου στην Αλεξάνδρεια, στην εποχή του Μεγάλου Αντωνίου, οι άνθρωποι έφευγαν από την πόλη για να σωθούν. Διότι αντιλαμβάνονται ότι κάτι συμβαίνει, ότι κολλάνε, αυτό το κολλάνε, αρπάζουν κάτι, αρπάζουν την αρρώστια. Δεν ήξεραν τα μικρόβια, το ξαναλέγω. Αλλά αντελήφθησαν ότι όταν είσαι σε επαφή με κάποιον άρρωστο, θα αρρωστήσεις και εσύ. Και μάλιστα τους έβγαζαν έξω στο πεζοδρόμιο. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία της νοσηλευτικής, δεν υπήρχαν νοσοκομεία στην αρχαιότητα, δεν υπήρχαν. Είναι γνωστή μάλιστα εκείνη η φράση, η κάπως μυστηριώδης του Αποστόλου Παύλου, που λέγει στους Γαλάτας, είναι 4,13 και 14. Λέει το εξής, γράφει στους Γαλάτας: «Είδατε δε ότι διασθένειαν τη σαρκός ευεγγυλισάμην ημίν το πρώτερον και των πειρασμών μου τον εν τη σαρκή μου ούτε εξουθενήσατε ουδέ εξεπτήσατε, αλλά ως άγγελον Θεού εδέξαστε με ως Χριστόν Ιησούν». Προσέξτε αυτό το σημείο. Όταν λέγει έφτασα σε εσάς άρρωστος, σωματικά άρρωστος, κάποια αρρώστια πρέπει να είχε, έκτακτη αρρώστια, είχε πειρατό ίσως, ένας νεότερος, όχι Έλληνας, όχι Ορθόδοξος συγγραφεύς, λέγει ότι είχε ελονοσία. Ό,τι θέλετε πάρτε. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν καθορίζεται, παρότι το λέει σαφώς: «Διασθένειαν τη σαρκός ευεγγελισάμην ημίν το πρώτερον». Και ότι ήταν ασθένεια πράγματι τη σαρκός φαίνεται από τα παρακάτω λόγια. Σαν άρρωστος δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι. Τους αρρώστους, μάλιστα από αρρώστιες κάπως σοβαρές, τους έβγαζαν έξω, στο πεζοδρόμιο. Και τι λέγει εδώ? Ότι τον εν τη σαρκή μου, αυτή την αρρώστια, τον πειρασμό στη σάρκα μου, ούτε εξουθενώσατε. Εξουθενώνω θα πει, σε βγάζω έξω από το σπίτι. Όχι, ναι, κρατήστε μέσα στο σπίτι. Ουδέ εξεπτήσατε, εδώ είναι το περίεργο. Ούτε λέει εκπτήσατε. Εκπτείο. Τι θα πει αυτό? Θα το καταλάβετε από μια κίνηση που κάνουμε. Όταν περνάμε από κάπου και βρωμάει ψοφίμη, έτσι αυτόματα φτύνουμε. Φτύνουμε. Σαν να θέλουμε να βγάλουμε τη μυρωδιά με το σάλιο που φτύσαμε. Σαν να δείχνουμε έναν αποτροπιασμό, αποδοκιμασία της μυρωδιάς. Ή μια κίνηση να μην δεχθούμε κάτι από τη μυρωδιά εκείνη, ή τα μικρόβια ή δεν ξέρω τι. Τότε, ίδια κίνηση, όπως περνούσαν οι διαβάτε από έναν δρόμο και βλέπαν έναν άρρωστο στο πεζοδρόμιο, μόλις τον έβλεπαν, φτύναν. Για να μην τους πιάσει και αυτούς η αρρώστια. Φτύναν. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, ούτε με φτύσατε, αλλά με δεχτήκατε σαν άγγελο του Χριστού, σαν τον ίδιο τον Χριστό. Είναι μια λεπτομέρεια αυτή. Αλλά έρθει όμως να δώσει εδώ μια εικόνα, μια πολύ ωραία εικόνα. Δείχνει ότι και οι αρχαίοι, όπως σας είπα, είχαν γνώση της μεταδόσεως μιας αρρώστιας. Αυτό σημαίνει ότι όταν ετελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δεν ήσαν οι εκκλησιαστικοί πατέρες
άμυρη γνώσεως μεταδόσεως μιας ασθενίας, αλλά η πίστης και η γνώσης ότι πρόκειται περί του σώματος και του αίματος του Χριστού τους άφηνε πραγματικά αδιαφόρους έναντι αυτού του ενδεχομένου κινδύνου, τυχόν κινδύνου, του δήθεν κινδύνου, αν το θέλετε. Πάντως ο κλασικός τρόπος και αρχαιότατος μεταδόσεως του μυστηρίου προφανώς είναι εκείνος τον οποίον χρησιμοποίησε ο Κύριος. Λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευχαριστή σας έκλασε και εδίδου τις μαθητές και είπε: λάβετε, φάγετε. Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκε ναυτής λέγον: πίετε. Από πού, από το ποτήρι αυτό, εξ αυτού, από αυτού, όχι εξ αυτών, δεν είχε 12 ποτήρια, εξ αυτού, ενικώς, ένα ποτήρι. Προσέξτε, ένα ποτήρι. Εξ αυτού πίετε, εξ αυτού πάντες. Όλοι, όλοι από ένα ποτήρι. Κι όμως αυτό το λέει ο Ματθαίος. Και ο Μάρκος συμπληρώνει και το αποτέλεσμα. Και έπιον εξ αυτού πάντες. Και από αυτό λέει το ένα ποτήρι ήπιαν εξ αυτού, ενικώς. Από αυτό ήπιαν όλοι. Έτσι βλέπουμε ο Κύριος σπάζει τον άρτον, τον κομματιάζει, τον μοιράζει στους μαθητάς του και παραγγέλει να πιούν όλοι από το ίδιο ποτήρι, το κοινό αυτό ποτήρι. Έτσι η αποστολική παράδοση μένει στον τρόπο που ο Κύριος υπέδειξε. Έτσι κοινωνούν οι πιστοί στην αρχαία Εκκλησία. Και να σημειώσει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 11,26, «Ως άκης γάρ, όσες φορές ανεστείτε τον άρτον τούτον και το ποτήριον», δηλαδή αυτό το ποτήριον της Θείας Ευχαριστίας, «το ποτήριον τούτο πίνετε, από το ποτήριον πίνετε, τον θάνατον του Κύριου καταγγέλλετε, άχρης ου ανέλθει». Διακηρύσετε τον θάνατον του Κυρίου, ότι πράγματι ο Κύριος απέθανε και ανέστη, και αυτό θα το καταγγέλει η Εκκλησία όσο του ξανάρθει πάλι ο Χριστός. Η ιδία παράδοση, σας είπα, χρησιμοποιείται και στην Εκκλησία από τους πατέρες. Αξίζει όμως να δούμε αναλυτικά τον τρόπο αυτής της Θείας Μεταλήψεως, όπως μας την περιγράφει ο Άγιος Κύριλλος στην πέμπτη μυσταγωγική του κατήχηση. Είναι ωραιότατο. Προσιώνουν μη τεταμένης της των χειρών καρπής προσέρχου. Όταν λέει προσέρχεσαι, μην απλώνεις, λέει, τους καρπούς των χεριών σου, αυτό το πράγμα. Μη δε διηρημένης της δακτύλης, ούτε με τα δάχτυλα ανοιχτά, ούτε έτσι, ούτε έτσι. Αλλά την αριστεράν θρόνον ποιήσα στη δεξιά, θα βάλεις το δεξί σου χέρι πάνω από το αριστερό, σταυροειδώς. Προσέξτε, σταυροειδώς, ώστε το αριστερό χέρι να γίνει θρόνος, κάθισμα, του δεξιού χεριού. Ως μελούσι βασιλέα υποδέχεστε, σαν να πρόκειται να δεχθεί βασιλέα, και κυλάνα στην παλάμη, κυλένα το κύμα μικρόν, για να πει κάνω λακάκι. Δεν είναι έτσι επίπεδο, αλλά κάνω λακάκι, χουφτιάζω έτσι. Δέχου το σώμα του Χριστού, επιλέγον. Θα δεχτείς το σώμα του Χριστού, θα στο βάλει εδώ ο ιερεύς ή ο διάκονος. Ώστε λοιπόν σταυροειδώς, το δεξί χέρι πάνω από το αριστερό, όπως δηλαδή εμείς μέχρι σήμερα κοινωνούμε οι ιερείς. Κυλαίνω το χέρι μου, λιγάκι κάνω λακάκι, μου δίδει ο επίσκοπος εμένα τον πρεσβύτερο, ο πρεσβύτερος εις τον διάκονο, ο διάκονος ή ο πρεσβύτερος εις το λαό, επιλέγον αμήν, και θα πεις αμήν. Μετασφαλείας ουν αγιά σας τους οφθαλμούς, τη επαφή του Αγίου Σώματος μεταλάμβανε. Η σύνταξη είναι η εξής, για να το βγάλουμε. Αγιά σας τους οφθαλμούς, τη επαφή του Αγίου Σώματος μετασφαλείας μεταλάμβανε. Το μετασφαλείας σημαίνει πρόσκληση, μη σου πες τίποτα. Αλλά πώς θα πει αγιάζω τα μάτια μου? Έφερναν τον αμνόν και τον ακουμπούσαν στα μάτια τους. Εμείς φυλάμε τον αμνόν, όχι την ώρα που κοινωνούμε, αλλά την ώρα που υψώνομαι, που λέμε τα Άγια της Αγίας και υψούτε. Εκεί, δεν είναι βέβαια καθιερωμένο σε όλους, προσκυνούμε τον αμνόν από θέρμη αγάπης.
προσέχον μη παραπολέσεις τι εκ τούτου, προσέχοντας να μην χάσεις τίποτα, να μην σου πέσει τίποτε. Θυμηθείτε παρακαλώ, όταν ο Χριστός είπε, όταν έκανε τον χορτασμό των πεντακισχυλίων, τον πολλαπλασιασμό των άρτων, μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μαζέψτε, λέει, τα περισσεύματα ή να μη τι απόλυτε. Πέρα από το ότι θέλει να κάνει μάθημα οικονομίας κλπ. Αλλά πίσω από τον πολλαπλασιασμό των άρτων ήταν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπως σας είπα προηγουμένως με τους Καπερναΐτες, και ήθελε να υποδηλώσει ότι δεν είναι κοινό ψωμί. Πρόσεξε, μη σου πέσει, όπως λέει η Εκκλησία μας, ουδέ κόνιον. Κόνιον από το κόνις, σκόνη. Δηλαδή, τίποτα. Όσο μπορεί να βλέπει το μάτι σου, τίποτα. Πρόσεξε. Όπερ εάν απολέσεις τούτο ως από οικείου εζημιώθεις μέλους. Αν το χάσεις, σου πέσει, σαν ζήμιωσες από ένα δικό σου μέλος. Σαν να χάσεις το χέρι σου, σαν να χάσεις το πόδι σου. Υπέγαρμη, ή τη σιέδω και ψήγματα χρυσίου, ούκαν με τα πάσης ασφαλείας εκράτης, φυλατώμενος μύτη αυτών παραπολέσεις και ζημίαν υποστής, ου πολλο μάλλον ασφαλέστερον του χρυσίου και λίθων τιμίων, τιμιότερον διασκοπήσεις υπέρ του μη ψύχα εκπεσίν. Αν κάποιος σου δίνει ψήγματα χρυσού, δεν θα πρόσεχες. Πόσο περισσότερον το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό αργότερα, αγαπητοί μου, άλλαξε ο τρόπος μεταλήψεως, επειδή γίνονται απροσεξίες. Τεχνικός είναι ο λόγος της αλλαγής, ήδη από ηλικιωμένους και από παιδιά. Μέχρι σήμερα βλέπετε, γιαγιές, παππούδες δεν έχουν δόντια, βγάζουν για τη μασέλα τους και κάτι περίεργο πράγμα. Βέβαια μερικοί κινούν πολύ όμορφα, κλείνουν τα χείλη, δεν έχει σημασία αν φοράνε δόντια ή όχι. Μερικές γιαγιές και παππούδες, ενώ πάρουν το περιεχόμενο, ανοίγουν το στόμα για να σκουπιστούν. Μα μετά το κάλυμα παίρνει το περιεχόμενο που μπήκε στο στόμα. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, παρακαλώ, εβάλαμε τον αμνόν μέσα εις το στόμα μας, δεν θα ανοίξει μέχρι που να καταπιούμε. Μέχρι που να καταπιούμε, για να μην κάνουμε ζημία. Ώστε λοιπόν, τι βλέπει κανείς εδώ πέρα, ότι για αυτό το λόγο άλλαξε, ήτα, έπειτα λέει ο Άγιος Κύριλλος, μετά το κοινωνήσεσαι του σώματος του Χριστού, προσέρχου και το ποτηρίο του αίματος, μη ανατείνων τα σχήρας, μην απλώνεις πάλι τα χέρια σου, αλλά κύπτων και τρόπο προσκυνήσεως και σεβάσματος λέγον το αμήν. Με τον ίδιο τρόπο θα κοινωνήσεις από το ίδιο Άγιο Ποτήριο όλος ο λαός. Αγιάζου και εκ του αίματος μεταλαμβάνων Χριστού. Τι δε, συγγνώμη, ότι δε της νοτίδος ενούσης της χείλες, συγγνώμη, έτη, η γραφομηχανή μου δεν έγραψε το έψιλον, έτη δε της νοτίδος ενούσης της χείλες η χερσίνε επαφόμενος και οφθαλμούς και μέτωπον και τα λοιπά αγίαζε μυστήρια. Η νοτίδα είναι η γρασία. Κάνε έτσι από τα χείλη σου αυτό που κοινώνησες και βάλ το στα μάτια σου, βάλ το παντού, στα αισθητήριά σου, αν είναι δυνατόν να αγιαστούν όλα. Ήτα αναμείνα στην ευχή, ποια είναι ευχή? Ευχαρίστη το Θεό, το καταξιός αντίσε τον τυλικού των μυστηρίων. Η ευχή που λέμε, η ακολουθία που λέμε για να ευχαριστήσουμε τον Κύριο που κοινωνήσαμε. Αυτά είναι στην πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση, παράγραφοι 21 και 22. Ώστε δεν τίθεται θέμα μολυσμού, όπως βλέπουμε. Αντιθέτως, μάλιστα, ο Άγιος Κύριλλος, ευθύς πιο κάτω, θα μας πει, προσέξτε, μη διαμολυσμόν αμαρτίας των ιερών τούτων και πνευματικών εαυτούς αποστερήστε μυστηρίων. Μολυσμό θεωρεί μόνο την αμαρτία, όχι τα μικρόβια. Και η αμετανόητος αμαρτία μόνον αυτή μολύνει και αυτή συχαίνεται η Εκκλησία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό τι γράφει ο Άγιος Ιούδας ο Αδελφόθεος, αγαπητοί μου. Ακούστε, είναι τρομερό. Μνήστητε των ρημάτων των προηρημένων υπό των Αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι έλεγον ημίν ότι εν εσχάτω χρόνο έσονται εμπέκτε κατά τα σε αυτών επιθυμίας πορευόμενοι των ασεβιών. Εμπέκτε τις έσχατες μέρες κατά του μυστηρίου φερυπή της Θείας Ευχαριστίας και του περιεχομένου της πίστεως. Δεν έχουμε εμπέκτες. Ούτε εσύ οι αποδιορίζοντες. Αποδιορίζοντες, ερμηνεύει ένας σχολιαστής, οι τα σχίσματα ποιούντες και της Εκκλησίας διασπώντες τα μέλη, αυτοί που σπείρουν τα ζυζάνια μες στην Εκκλησία. Ψυχική
πνεύμα μη έχοντες. Ψυχικοί άνθρωποι, βιολογικοί άνθρωποι, δεν έχουν το πνεύμα του Θεού. Καταλαβαίνετε ποιους εννοούμε. Μισούντες και τον αποτισαρκός εσπυλωμένων χιτώνα. Τι θα πει αυτό? Μη πιάνετε ούτε τα ρούχα τους, αυτά που φοράνε τα κουμπάνα πάνω στη σάρκα τους. Άμα σου δώσει άλλο το πουκαμισό του, μη το φορέσεις. Από μια νεότερη μετάφραση, αυτή η τελευταία του Αγουρίδου, διάλεξε αυτή γιατί κατακρίθηκε, για να δείτε ότι έτσι μεταφράζεται. Αποφεύγοντας ακόμη και να εγγίζετε τα ρούχα τους που λερώθηκαν από την επαφή με την αμαρτωλή τους σάρκα. Αυτό θα συγχωθούμε. Ο ίδιος τρόπος, αγαπητοί μου, συναντάται κατόπιν στους πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει «Και γάριεν τη Εκκλησία, ο ιερεύς επιδίδωσε την μερίδα και κατέχειν αυτήν ο υποδεχόμενος με τεξουσίας απάσης και ούτω προσάγει το στόμα τη τη ιδία χειρή». Παίρνει με το χέρι του και το οδηγεί στο στόμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν ερμηνεύω γιατί πέρασε η ώρα, «Ενόησον τι δέχει τη χειρή, πάρε χαμπάρι, τι παίρνει στο χέρι σου. Ενόησον τι δέχει τη χειρή και καθαράν αυτήν πλεονεξίας και αρπαγής πάσης διατήρησον, ώστε τα χέρια σου να μην είναι στην αμαρτία, αν καταλάβεις τι δέχεσαι στα χέρια σου». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, 8ος αιών, «Σταυροειδός τα σπαλά μας τυπώσαντες», αυτό που σας είπα, σταυροειδός αυτό το πράγμα, «του εσταυρωμένου το αίμα υποδεξόμεθα». Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Φαίνεται λοιπόν ότι η λαβίδα επεκράτησε κατά τον 10ο αιώνα, διότι η Πενθέκτη Σύνοδος το 692 μετά Χριστόν καταδικάζει την περίπτωση της λαβίδος, τονίζοντας ότι οι πιστοί πρέπει να κοινωνούν με τα χέρια τους. Είναι ο 101 κανόν. Όταν καθιερώθηκε κατόπιν το κοχλιάριον, το κουταλάκι, το κοχλιάριον, διότι με λαβίδα πρώτα έγινε το η μετάδοση της μερίδος. Λαβίδα θα πει τσιμπίδα. Θα πει τσιμπίδα. Όταν όμως καθιερώθηκε η λαβίδα, συγγνώμη, το κουταλάκι, το κοχλιάριον, που κοινωνούμε και τα δύο είδη σώμα και αίμα Χριστού ταυτοχρόνως, παρέμεινε η ονομασία της λαβίδος και εις το κουταλάκι. Και έτσι σήμερα λέμε το κοχλιάριον, το κουταλάκι, το λέμε λαβίδα. Ο Σιμεών Θεσσαλονίκης, 15ος αιώνα όπως σας είπα, θεωρεί πλέον τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας με λαβίδα σαν κάτι που επεκράτησε στην Εκκλησία. Πάντως, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η εξέλιξη σε αυτή δεν έγινε για λόγους μολυσματικούς, αφού εξάλλου ήταν κοινή η λαβίδα, ανά πάσα στιγμή βαπτίζεται μέσα στο Άγιο Ποτήριο, αλλά για λόγους ασφαλείας από τεχνικής πλευράς και μόνον από τεχνικής πλευράς. Το γενικό συμπέρασμα, αγαπητοί μου, είναι το εξής. Δεν ευσταθούν πρώτον τα επιχειρήματα του κυρίου βουλευτού, ότι ο τρόπος μεταδόσεως της Θείας Ευχαριστίας είναι επικίνδυνος, αφού ούτε η πείρα το βεβαιώνει, ούτε ο Ιατρικός Σύλλογος των Αθηνών κλπ. Δεύτερον, η ουσία του μυστηρίου είναι ότι πρόκειται για αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αληθώς και πραγματικός, έστω και αν δεν εμπίπτει στις αισθήσεις μας και μάλιστα δεν επιζητείται να εμπίπτει στις αισθήσεις μας. Τρίτον, ο τρόπος μεταδόσεως μέχρι τον 10ο αιώνα τουλάχιστον ήταν ο τρόπος που ο Κύριος παρέδωσε το μυστήριο στην Εκκλησία. Και έτσι λόγοι τεχνικοί επέβαλαν τη χρήση της λαβίδος και όχι λόγοι μολυσματικοί. Ακόμα, ούτε κατά σκέψην η Εκκλησία δεν δέχεται περίπτωση μολυσμού από αρρώστιες. Αν πάλι η Εκκλησία στο μέλλον χρησιμοποιήσει άλλο τρόπο μεταδόσεως της Θείας Ευχαριστίας, είναι θέμα αποκλειστικά δικό της. Και θα το έκανε αυτό η Εκκλησία, ίσως δια την ασθένεια, εντός αγωγικών η λέξη ασθένεια, της πίστεως των πολλών, για να τους βοηθήσει, γιατί η πίστη των πολλών δυστυχώς έχει ασθενήσει. Θα το τονίσουμε, δια την ασθένεια των πολλών, αν η Εκκλησία επινοήσει έναν άλλον τρόπο Θείας Μεταλήψεως. Αγαπητοί μου, όπως αντιλαμβανόμεθα, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, διότι φαίνεται στο βάθος, αν δεν πρόκειται για άγνοια, πρόκειται για απιστία και πρόθεση προσβολής της Εκκλησίας στο γενικό πλαίσιο που, όπως ξέρετε,
τον τελευταίο καιρό η Εκκλησία προσβάλλεται και κατασπηλώνεται. Αν ο Κύριος επιτρέπει αυτή την προσβολή, την επιτρέπει γιατί η σοφία του το υπαγορεύει και το θέλει, αφετέρου για τις αμαρτίες των χριστιανών, και φαίνεται, και αυτό φαίνεται και μαρτύρεται πολύ συχνά και σε αυτή την Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Θεός άφηνε να βεβηλώνεται ο ναός και το θυσιαστήριό του, αυτό ήταν για να τιμωρήσει το λαό. Θα αναφέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό, προσεξατέ το. Είναι η εποχή που αρχιερεύσει είναι ο Ηλί. Είναι μια εποχή πνευματικής παρακμής. Οι Φιλιστέοι κηρύσουν πόλεμο εναντίον των Ισραηλιτών και την πρώτη μέρα νικώνται οι Ισραηλίτες. Νομίζουν οι ταλέποροι Εβραίοι ότι αν συμπεριλάβουν στο μέτωπο και την Κιβωτόν του Θεού, τότε θα νικούσαν. Αλλά ο Θεός έδωσε πάλι την ήττα στους Εβραίους. Και το χειρότερο, ο Θεός επέτρεψε να εχμαλωτιστεί και η Κιβωτός από τους Φιλιστέους. Τότε κίνησαν εκλεκτό λάφυρο, την παίρνουν και τη βάζουν στο ναό του Θεού Δαγών. Την άλλη μέρα όμως το άγαλμα του Δαγών έπεσε μπρούμητα, ύπτιο μπροστά στην Κιβωτό. Το ίδιο φαινόμενο επανελήφθηκε την δεύτερη ημέρα και ακόμα χειρότερα, έβγαλαν αιμορροίδες. Κάτι φοβερό. Ακούστε πώς το λέει το κείμενο. Και βασάνισαν αυτούς και επάταξαν αυτούς εις τας έδρας αυτών. Και γένετο σύγχυσης θανάτου μεγάλη εν την πόλη. Και η ζώνη...